κουραστεί και ο ήλιος λάμπει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει πάρα πολύ καλό. Είπαμε οι ακτίνες αυτές να κουμπάνε πάνω στο κορμί μου. Παρ' όλα αυτά με κοιτάζει με ένα νύχτο πάλι. Πάλι με ένα νύχτο. Όχι, αλλά γελάω πάρα πολύ όταν μου λέει ο ήλιος σε παίρνει μάνα στο πρωί στο μοντάζ. Τα λένε μου. Γιατί σκέφτομαι ειλικρινά ότι ο μόνος λόγος για να σε πάρει είναι αγόρι μου, τι φαράκι θες να σου φτιάξω σήμερα. Όχι, όταν με παίρνει η μάνα μου το πρωί τηλέφωνο. Μην τα λες, θα τα πληρώσεις αυτά. Έφυγες. Γιατί δεν έχει πάρει χαβάρι ότι θέλει στο σπίτι. Μα δεν μένουμε μαζί. Α, δεν μένετε μαζί. Όχι, δεν μένουμε μαζί. Απλά. Πώς το βλέπετε με ραντεβού. Όχι, έρχεται. Κάθε μέρα έρχεται. Κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Γιατί εμένα η μάνα μας πούμε διαφωνία μας κάθε μέρα. Είναι αυτό που κάθε πρωί, ας πούμε, λέμε, της λέω, άσε με ρε μαμά, κάνω τη νομίζεις. Είναι που με κυνηγάει από πίσω το πρωί, 7 η ώρα. Μπρος εγώ πίσω αυτή. Τι να κάνω σήμερα. Άσε με μαμά, κάνω τη νομίζεις. Μα τι να φτιάξω τα παιδιά, δεν ξέρω, μαμά, κάνω τη νομίζεις. Ναι, ναι, αλλά εγώ πια έχω βαλτίσει, δεν ξέρω, τα έχω κάνει όλα. Και τι δεν σου κάνω εγώ, τη λέω, έχω βαλτίσει κι εγώ. Κάνε, ξέρω εγώ, μουσακά. Τους έκανα προχθές. Ωραία, κάνω και βαρλάκια. Μα δεν μπορώ, δεν αυτό. Να τους κάνουμε και κάτι γιατί πρέπει τα παιδιά να ενεργούνται. Κάτω σφαγές. Ναι, αλλά δεν θέλουν συνέχεια φαγές. Και άσε με ρε μάνα, λέω, κάνε κάτι. Κάθε πρωί έχουμε αυτή τη συνομιλία. Κάθε μέρα, γύρω γύρω από τα τραπέζια. Δημοκρατία, εμένα μου τα ανακοινώνει στις 4. Μόλις τελειώνει η κουμπί και μου λέει πώς με είδε και όλα αυτά, αρχίζει μετά. Σου έφτιαξα κολοκυθάκια. Ένα τη φορά. Μαμά, δεν τρώω κολοκυθάκια. Καλά, δεν το θυμάται μετά από 30 χρόνια δεν τρώω κολοκύθια. Με τα κολοκύθια γίνεται θέμα. Με φτιάχνει μια κολοκύθια. Και χθε με φτιάχνει κολοκύθια και εγώ δεν τρώω κολοκύθια. Με κανένα τρόπο. Με κανένα τρόπο. Να σα πω κάτι και δύο. Μακάρι να είχα τη μαμά μου και εγώ να μου μαγείρευε. Ναι, τώρα που δεν έχω χάσει αυτό το καθημερινό. Γι' αυτό λέω. Πρέπει να σκεπάει και εσένα το πρωί στο τι να σου φτιάξω σήμερα αγόρι. Πάντω σε λένε με ντρέπεται ο Μορέλα είσαι τρέλα. Γιατί με το που παίρνει 8 η ώρα το πρωί λέει είμαι σε μοντάζια. Και το κλείνει, δεν κάνει διάλογο. Γιατί πιθανό και να μην είναι η κάρα μου, δεν σου πάει καθόλου αυτό το μυαλό αυτό. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Τέλος πάντων.